Τι έγινε, δεν είσαι καλά? Δεν είμαι καλά, όχι. Τι έγινε? Είμαι έτσι από χθες το βράδυ, δεν έχω κοιμηθεί. Γιατί? Γιατί έχω προβλήματα. Έχω προβλήματα στο Ντουμπάι με τη βίζα μου. Τι νοείς? Προσπαθούσα να το λύσω όλες αυτές τις μέρες, μήπως γινόταν κάτι, γιατί λείπω πάρα πολύ καιρό. Ναι, δεν το ξέρω. Δεν βρέθηκε και λύση. Δεν βρέθηκε καμία λύση. Και πρέπει να φύγω. Τι είναι, πρέπει να φύγεις? Πρέπει να φύγω. Δεν... Τα σκέφτηκα. Και... Με ενδιαφέρει... Το ξέρω ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Το ξέρω ότι έχουμε ένα... Τι εννοείς, πρέπει να φύγεις? Ναι, πρέπει να φύγω. Πρέπει να πάω πίσω στο Ντουμπάι. Πρέπει να πάω να μπω μες στη χώρα. Πρέπει να μπω μες στο Ντουμπάι. Για τη βίζα μου. Αλλιώς θα χάσω τη βίζα μου. Και πρέπει... Τα ξέρω όλα αυτά. Ναι. Και δεν θέλω να τη χάσω τη βίζα μου. Είναι... Είμαστε τελική ευθεία. Το ξέρω ότι υπάρχει ένα έπαθλο. Αλλά με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή πιο πολύ η ζωή μας έξω. Εννοείται, αγάπη μου. Δεν το συζητάω καν αυτό το πράγμα. Δεν το διαπραγματεύω με αυτό. Δεν θα βάλω σε ρίσκο τη σχέση μας για το παιχνίδι. Σε καμία περίπτωση. Θέλω όμως να μείνεις εσύ. Δεν παίζει. Κοίταξε. Μη με κάνεις χειρότερα. Θέλω να μείνεις και θέλω να παλέψεις για μας. Δεν έχει μείνει πολύ ακόμα. Κοίταξε. Ξέρεις όλα τα όνειρα που έχουμε κάνει μαζί και θέλω να πάμε μαζί και στο Ντουμπάι και να κάνουμε πράγματα και εκεί και στην Ελλάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν εγώ δεν πάω, θα έχω πρόβλημα. Και θα χάσω όλο ό,τι έχω χτίσει εκεί, τα οποία θέλω να τα ζήσουμε και μαζί μετά. Ναι. Αν εσύ μείνεις και παλέψεις και για τους δύο, το ξέρεις ότι το έχουμε περάσει όλο αυτό μαζί. Πρέπει τώρα να φύγεις εσύ? Ναι, πρέπει οπωσδήποτε να φύγω. Δεν μπορέσαμε να βρούμε λύση. Μιλήσαμε και με τα παιδιά και τα ζήγησα, τα σκέφτηκα. Οκ, εντάξει, υπάρχει ένα έπαθλο. Θέλουμε να κερδίσουμε και οι δύο. Θέλουμε να κερδίσουμε για τη ζωή μας μετά. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εγώ όμως εδώ μέσα από τη στιγμή που εσύ θα φύγεις ή θα φύγουμε, αν θα φύγεις μόνη σου, δεν έχω λόγο να κάτσω εδώ μέσα. Γιατί δεν έχεις λόγο? Θα κάτσει για μας. Ναι, αλλά θα κάτσει για μας. Θα κάτσεις για μας. Δεν έχει σημασία αν κερδίσουμε. Δεν έχει σημασία αν είσαι εσύ ή αν είμαι εγώ. Ο κόσμος θα πάει ξέρω. Μαζί. Το ξέρουμε, είναι το ίδιο πράγμα. Είτε θα κερδίσω εγώ είτε εσύ, μαζί θα ακριβώς. Κερδίσουμε. Ακριβώς. Θέλω να κάτσεις εσύ να το παλέψεις. Ναι, αγαπημένα, αλλά δεν έχω δυνάμεις για κάτσα μόνος μου εδώ. Δεν το καταλαβαίνεις. Θα μιλάμε. Θα σου δίνω εγώ δύναμη. Θα σου δίνω απ' έξω. Δεν χαλάει κάτι μεταξύ μας. Είναι πόσες εβδομάδες μιλά. Δεν έμεινε πολύ. Έχουν μείνει 2 εβδομάδες. Δεν ξέρω πόσο έχουν μείνει. 2-3 εβδομάδες. Δεν έχει σημασία. Ναι, καταλαβαίνω. Δεν έχω δύναμη εγώ να... Εγώ θα σου δίνω δύναμη. Θα ζητήσω από την παραγωγή να μιλάμε, να με βγάζουν να μιλάμε, να τα λέμε. Και τι να μου κάνει τώρα μια λέψη, να σου λες και είσαι... Ναι, αλλά σκέψου το στόχο μας. Σκέψου τι είναι για μας. Δεν με κάνεις χειρότερα, είμαι χάλια από χθες, δεν έχω κινηθεί. Δεν θέλω να σε κάνω χειρότερα, θέλω να μας βοηθήσω και τους δυο μας. Να τα βάλουμε λίγο κάτω να δούμε πώς θα βγει και τι θα κάνεις. Εννοείς φεύγεις σήμερα, τώρα, αύριο, δεν ξέρω πότε θα φύγεις. Κατευθείαν μετά από εδώ. Το παιχνίδι έχει φτάσει στην τελική ευθεία. Είναι πάρα πολύ άδικο τώρα. Δεν φαίνεται ότι τα παρατάς απλά είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα και το ξέρω ότι είναι σοβαρό το πρόβλημα. Το συζητάμε πάρα πολλές μέρες και προσπαθούσα να βρω λύση, αλλά δεν γίνεται γιατί εν τέλει να σου πω κάτι. Δεν θα χάσει τη ζωή σου έξω για αυτό. Ακριβώς, τη ξέρω, ζωή μας έξω. Το ξέρω, αγάπη μου, το ξέρω. Το ξέρω πάρα πολύ καλά και δεν διακινδυνεύω με τίποτα αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να κάτσω εγώ εδώ μέσα στους 4 Δεν μπορείς για μας. Μπορώ να το παλέψω μόνο για μας. Αυτό θέλω να κάνεις. Είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο αυτό που. Και αυτό που κάνω εγώ όμως τώρα είναι δύσκολο. Δεν το διακινδυνεύω. Προτιμώ να παλεύω εγώ με τα λιοντάρια παρά να είσαι εσύ έτσι. Το προτιμώ. Έχω ζοριστεί πάρα πολύ και δεν έχω πει και τίποτα σε κανένα. Προσπαθώ να βρω μια λύση, αλλά δεν γίνεται. Είναι. Προσπαθώ να σκεφτώ το έξω. Το μαζί το έξω. Και είναι ένα πράγμα που το έχω χτίσει πάρα πολύ καιρό. Αυτή τη στιγμή το να μην πάω, να χάσω τη βίζα μου, να χάσω τραπεζικούς λογαριασμούς, να βάλω στους ανθρώπους που δουλεύω μαζί τους. Τους είχα πει ότι θα φύγω για 3,5 μήνες. Αυτό εδώ
κράτησε παραπάνω, ευτυχώς που κράτησε παραπάνω, γιατί... Αλλά το έξω με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Και εμένα με ενδιαφέρει το έξω. Και επειδή ξέρω ότι χτίζουμε εδώ μέσα και να είμαστε έξω μαζί, αυτό με ενδιαφέρει. Πολύ μόνο ενδιαφέρει το έξω. Αυτό λέει ο Φεμόνι έχει τελειώσει. Οπότε θα μου χαιρετήσει. Γεια σα, παιδιά. Νομίζω ότι δεν χαιρέτησα την Άννα. Δεν είναι δυνατόν να χαιρετήσω. Πώ. Καλά. Ακόμα. Πρέπει να φανεί δυνατό για μα. Ξέρει, γίνεται. Δεν θα είναι για πολύ. Το ξέρω, αγάπη μου. Το ξέρω. Είναι το μόνο λόγο που σκέφτομαι και θα σου πω τώρα πώ μιλάνε σε μυαλό μου. Είναι ότι είναι 2 εβδομάδες, 3, πόσε είναι. Είναι τελική ευθεία. Είναι ότι ό,τι παλεύουμε το κάνουμε για μα και μόνο για μα. Και αυτό που κάνω εγώ για μα ήταν. Το ξέρω. Εσύ θα παλεύει έξω και εγώ θα παλεύω μέσα. Ναι. Αλλά είναι δύσκολο. Θέλω να το σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά γιατί δεν ξέρω αν θα μπορώ να την παλέψω εδώ μέσα. Χωρί εσένα, γιατί δεν έχει νόημα πια χωρί εσένα.